Καλημερούδια, με βλέπετε εδώ πέρα. Εγώ βλέπω σκοτάδι γύρω μου, σκοτάδι και στην οθόνη. Τέλος πάντων, τι κάνετε? Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Εγώ είχα ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ και ένα πάρα πολύ δύσκολο σχετικά μέχρι στιγμής πρωινό. Μιας και αδιαθέτησα, όπως σας είπα πριν λίγες μέρες. Και όταν καθυστερεί να μου έρθει, μετά υποφέρω. Δεν φαντάζεστε πόσο. Τέλος πάντων, τώρα έχω χαπακωθεί καλά. Και πηγαίνω να κάνω ένα click away, το οποίο πρέπει να γίνει σήμερα. Ευτυχώς που είχαν διαθέσιμη ώρα σήμερα να πάω να το κάνω, γιατί πρέπει να παραδοθεί αυτό το δώρο πριν τα Χριστούγεννα. Θέλω να δώσω ένα δώρο κάπου, τέλος πάντων, το οποίο θα το στείλω και μεταξύ. Σε 400 μέτρα, ανοιχτή στροφή δεξιά. Μάλιστα. Και πρέπει να παραδοθεί σήμερα, λοιπόν, που λέτε. Αυτό, όχι σήμερα, ναι. Μέχρι τα Χριστούγεννα πρέπει να έχει παραδοθεί, είναι δώρο Χριστούγεννα, τέλος πάντων. Και επειδή είχα παρακύλει κάτι άλλο. Ανοιχτή το οποίο... στροφή δεξιά. Στο. Στη συνέχεια, ναι. Στρίψτε αριστερά. Μάλιστα. Και επειδή είχα παρακύλει κάτι άλλο το οποίο δεν έρχεται, δεν βλέπω να έρχεται. Ευτυχώς είναι με αντικαταβολή, οπότε και να έρθει δεν πειράζει, το κρατήσω για μένα. Τελειώσαμε με ένα πάρα πολύ δύσκολο click away. Και λέω δύσκολο γιατί δεν είχα καταλάβει ότι δεν είναι ηλεκτρονικό κατάστημα. Δεν είχα καταλάβει ότι είναι ηλεκτρονικό κατάστημα και ότι είναι showroom εδώ πέρα. Δεν είχα καταλάβει ότι είναι showroom, παιδιά. Και εγώ νομίζω ότι είναι κατάστημα κανονικό και θεώρησα ότι θα γίνει όπως προχθές. Και γι' αυτό πήρα και τον Αλέξανδρο μαζί. Γιατί τώρα που είναι και χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βάλε, βγάλε το παιδί στο αυτοκίνητο. Γιατί πρέπει να το βάζεις, να το βγάλεις στον μπουφάν, να το βάζεις στο κάθισμα. Μετά πρέπει να το βγάλεις, να το ξαναβάλεις στον μπουφάν, να το βγάλεις να πας εκεί που θες. Και λίγο ταλαιπωρήθηκα γιατί έφτασα και είδα ότι δεν υπάρχει κανένα κατάστημα. Οπότε τους πήρα τηλέφωνο, μου είπαν ότι είμαστε showroom και είμαστε στον πρώτο όροφο. Και το έπαθα το κεφαλικό μου. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Όχι ότι με δυσκολεύει τώρα λόγω η κατάστασή μου που είναι έτσι δύσκολη. Αλέξανδρε, φύγαμε. Ε, πάμε να πάρουμε και τα λουλουδάκια. Ο Αλέξανδρος είναι πάρα πολύ χαρούμενος στο νέο του κάθισμα. Και δεν θα σας κρύψω ότι χαίρομαι γι' αυτό. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ χθες ότι περίμενα κουζινομηχανή να μου έρθει σήμερα για να φτιάξω κουραμπιέδες με τίποτα. Εν τω μεταξύ μου είπατε κάποιες ότι υπάρχουν συνταγές οι οποίες δεν χρειάζονται μίξερ. Αλλά εγώ που και αν έχω μπει και αν έχω κοιτάξει, λένε ότι χρειάζεται το μίξερ γιατί θέλει πάρα πολύ καλό χτύπημα το βούτυρο για να βγουν πιο αφράτοι οι κουραμπιέδες. Τέλος πάντων, δεν βλέπω για κουραμπιεδάκια. Μου είπε μια κοπέλα ότι υπάρχει ένα έτοιμο μείγμα από την εταιρεία Α. Έφυγε τώρα, έκανε και να πάει σούπερ μάρκετ για να κάνει τα χριστουγεννιάτικα ψώνια. Διότι δεν βρήκα πουθενά. Έψαξα, μπήκα πριν 3-4 μέρες και έψαξα να βρω σούπερ μάρκετ να μου το φέρει σπίτι και δεν υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία πουθενά και σε κανένα. Πες τι περίμενες. Μου μπήκε και εσύ τελευταία στιγμή. Πραγματικά τι περίμενα, δεν ξέρω. Πολύ έχω στεναχωρηθεί με τους κουραμπιέδες φέτος, γιατί ήθελα να τους κάνω όπως εγώ ήθελα να τους κάνω και όπως εγώ τους τρώω, γιατί εμένα μου αρέσουν περισσότερο οι κουραμπιέδες του κανάκι, όχι τόσο τα μελομακάρονα. Τα τρώω, αλλά τώρα αρέσουν περισσότερα τα μελομακάρονα. Τέλος πάντων, όπως σας είπα, δεν είναι και πάρα πολύ καλές μέρες για μένα. Δηλαδή, θέλω να μου πείτε, ρε παιδί μου, κάποια από εσάς, όταν αδιαθετεί, είναι έτσι χάλια. Και δεν είναι ο πόνος, γιατί υπάρχει ένα χάπι που έχω βρει που το πίνω και με πιάνει και με καλμάρει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία 2 χρόνια περίπου. Αλλά αυτή η ψυχολογία και αυτή η κόπωση που νιώθεις χωρίς λόγο. Εγώ τουλάχιστον, δεν είναι και όλες οι γυναίκες έτσι, αλλά εγώ είμαι έτσι. Αλλά αυτή η κόπωση ειδικά που νιώθεις ότι έσκαβες μια μέρα πριν, δεν μπορώ να την εξηγήσω. Τέλος πάντων, αν έχετε κάποιο tip, γράψτε μου, βρε παιδί μου. Επειδή έχω ένα σπίτι τώρα βομβαρδισμένο τοπίο. Δείτε εδώ τι γίνεται. Εδώ. Σας αφήνω να πιάσω δουλειά. Thank you.
πέθανε κάτι δέμα τα παιδιά. Που το ένα το δέμα μου σχομύριζε και λέω παίζει να έχει μελομακάρονα μέσα, γιατί μου μύριζε έντονα μελομακάρονα. Κάθισα τώρα και έκανα κάποιες ιστορίες στο Instagram και δεν ήταν μελομακάρονα. Ήταν αυτό εδώ το κεράκι. Πού το? Το βλέπετε? Αυτό το κεράκι. Αν θυμηθώ, θα σας το γράψω κάτω στην περιγραφή. Όσες θέλετε το σπίτι σας αυτές τις μέρες να μυρίσει μελομακάρονο, εδώ. Το είχαν πει, δεν το έχω ούτε 10 λεπτά να μένω. Και μοσχομυρίζει μελομακάρονα όλος ο τόπος. Αυτά είναι τώρα τα κεράκια, ρε παιδί μου, να μυρίζουνε. Όχι σαν εκείνα τα κεράκια που τα ανοίγεις και δεν. Να βγάζει άρωμα, να βγάζει. Αλλά αυτό είναι και πολύ πετυχημένο. Έχουν πετύχει το άρωμα του μελομακάρονου 100%. Ήρθε από Αλφα Πλάθο Ζήμο. Μου φέρε ο κανάκης από το σούπερ μάρκετ. Παιδιά, δεν έχω ξαναδεί πιο εύκολο πράγμα από αυτό. Καταρχάς δεν λερώνεις τίποτα. Γιατί μέχρι και αυτό εδώ πέρα είναι ειδικό ταψάκι που μπορείς να τα ψήσεις. Τώρα έχω αφήσει εγώ το ζυμάρι έξω λίγο για περίπου μία ώρα μέχρι λίγο να μαλακώσει και να μπορείς να το πλάσεις. Και θα το δοκιμάσω και θα δούμε. Θα το δούμε. Δεν ξέρω γιατί κουζινομηχανή ακόμα δεν και δεν τη βλέπω να έρχεται πριν τα Χριστούγεννα. Οπότε μάλλον κουραμπιέ θα σε φτιάξουμε για πρωτοχρονιά. Να σε ρωτήσω τώρα, την άχνη ζάχαρη θα τη ρίξω τώρα πριν τα ψήσω ή μετά? Μου κάνεις πλάκα, ε. Έχω εδώ να σας πω ότι μυρίζει όλο το σπίτι όντως κουραμπιές. Γιατί πες τι περίμενες να μυρίσει. Λοιπόν, εγώ από πάνω έκανα το βαθυλωματάκι που κάνουμε κανονικά στους κουραμπιέδες. Όπως κάνω εγώ κάθε χρόνο το φτιάχνω τους κουραμπιέδες, κάνω το βαθυλωματάκι για να ψηθούν και μέσα. Γι' αυτό γίνεται το βαθυλώμα. Εγώ το έκανα. Δεν το έλεγε στις οδηγίες, αλλά παρόλα αυτά το έκανα. Μέχρι στιγμής καλά πάνε. Έχω την εντύπωση όμως ότι επειδή ο φούρνος μου είναι πολύ δυνατός, τον χαμήλωσα λίγο. Πάντα, δεν το ξέχασα, εγώ πάντα έχω λιγότερους βαθμούς από αυτό που λέει η συνταγή, γιατί ο φούρνος μου είναι πάρα πολύ δυνατός. Και τώρα τους έχω βάλει σε 170, να δούμε, πάντως μοσχομυρίζει όλος ο τόπος. Μέσα στα πολύ ωραία στολισμένα στενά εδώ της περιοχής που έχουν στολίσει όλοι τα σπίτια τους, πάρα πολύ ωραία. Είπαμε να βγούμε το πρωί που σας έλεγα ότι θέλω να μπω σε ένα ανθοπωλείο. Δεν πήγα, πρόσεχε. Τι φάση αυτό το αμάξι? Ηλεκτρικό. Ναι, ηλεκτρικό, αλλά δεν ακούγεται καθόλου. Έτσι. Τέλος πάντων, του έχουν πάρει και τις πινακίδες. Τι ωραίο πλάνο, κοίτα. Μια χαρά. Τέλειο, μιλάμε εντάξει. Τα στενά εδώ είναι φωτισμένα φουλ. Πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ. Τέλος πάντων, και περπατάμε μέσα στη σκοταδίλα για να πάμε στο ανθοπωλείο και να δώσουμε και αυτό που παρέλαβα εγώ σήμερα στο Click Away για να πάνε στον προορισμό τους. Και όσο ήμασταν έξω στη βόλτα μας, μας ήρθε μήνυμα να πάμε να πάρουμε την κουζινομηχανή. Και τώρα που εγώ έφτιαξα τα κουραμπιεδάκια, η κουζινομηχανή έχει έρθει σπίτι. Γυρίσαμε δηλαδή, πετάχτηκε ο Κανάκης και την πήρε και έχει έρθει μια κουτάρα τεράστια. Δεν την περίμενα ότι είναι τόσο μεγάλη, να δω που θα την αποθηκεύσω εγώ τώρα την κουζινομηχανή. Τέλος πάντων, και θα κάτσω τώρα λίγο να την ανοίξω, να την δω ότι υπάρχουν όλα μέσα, ότι δουλεύει κανονικά. Και να σας τη δείξω. Αλλά αύριο κουραμπιεδάκια, όχι σήμερα. Σήμερα έχουμε αυτά, δεν πειράζει. Να δούμε κιόλας είναι ωραία. Να σας πω αν είναι νόστιμα. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε την κουζινομηχανή.
Νάτι, κουζινομηχανή μας. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν ήθελα να πάρω την κουζινομηχανή αυτή που έχει από πάνω και αυτό. Γιατί έχουμε μία της Kenwood. Της Kenwood έχω την άλλη την τέτοια που μου χάλασε. Δουλεύει κανονικά, έχει χαλάσει μόνο αυτό που ζυμώνει, που φτιάχνει γλυκά και τέτοια. Αυτό δεν... Τέλος πάντων, δεν σας εξηγώ τώρα, δεν υπάρχει και λόγο να σας εξηγήσω. Αλλά επειδή αυτή η συγκεκριμένη μηχανή είχε τρεις, αυτή ήταν η πιο δυνατή, είπα να πάρω αυτή που είναι η πιο δυνατή. Εντάξει, δεν θα χρησιμοποιώ αυτό, γιατί στην άλλη τη μηχανή μου είναι πιο μικρή το σύστημα αυτό και το να φτιάξω ένα χυμό ή να αλέσω κάτι εδώ πέρα στο blender μου είναι πιο εύκολο από το να βγάλω ολόκληρο αυτό το πράγμα για να το κάνω. Εν τω μεταξύ μου έγραψε μια κοπέλα στα σχόλια, μου λέει αν έχω καταλάβει καλά και έχεις πάρει αυτή τη δυνατή για αυτή, μου λέει γιατί την έχω κι εγώ. Είναι, μου λέει, γράφει πάνω Silvercrest, αλλά μου λέει φτιάχνετε, τώρα δεν ξέρω πώς ισχύει αυτό, φτιάχνετε στο ίδιο εργοστάσιο που φτιάχνετε και η Kenwood. Ελπίζω να μην έχει την ίδια μοίρα με την άλλη μου την κουζίνα μηχανή. Τέλος πάντων, πάντως από Silvercrest ότι έχω, έχει βγει πάρα πολύ καλό, γιατί έχουμε και φρυγανιέρα, έχουμε και το άλλο που ζεσταίνει στο, πώς λέγεται... Πώς λέγεται, έκανα έτσι. Βραστήρα. Και βραστήρα. Και μου έχουν βγει πάρα πολύ καλά και τα έχω χρόνια. Πάω να τη βάλω τώρα να δουλέψει, να δούμε αν δουλεύει. Δέχομαι τώρα εδώ στο 2 και μιλάμε φυσιολογικά. Και τώρα θα σας βάλω το turbo να δείτε. Εδώ είναι το turbo. Οκ. Δεν κάνει πολύ χορηγό. Είναι μια normal κουζινομηχανή. Είναι θεόβαριά. Πατάς εδώ πέρα το κουμπί, κοιτάξτε. Doink. Μια χαρά. Κουμπώνει τον κάδο. Τι κάνεις την δουλίτσα σου, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Θα φτιάξουμε κάτι κουραμπιεδάκια αύριο. Ωραιότατο, και εδώ πατάς. Θέλει και το άλλο χέρι βέβαια τώρα. Έλα, το κατάφερε, μπράβο μου. Να το, θα δω τώρα ότι δουλεύει και αυτό. Έχει και καπάκι, να ξέρετε, αν θέλετε. Αυτή είναι η κουζινομηχανή που πήραμε. Είναι και ωραίο χρώμα, ευτυχώς είναι μαύρη. Γιατί νόμιζα ότι θα ήταν κόκκινη και είχα πάθει ένα εγκεφαλικό. Αλλά ευτυχώς ήταν μαύρη εσωτερικά. Για κόκκινη εγώ την έπαιρνα, αλλά τελικά είναι ανθρακή, βασικά όχι μαύρη, ανθρακή. Αυτή είναι η κουζινομηχανή που θα τη δούμε αύριο στην πράξη. Λοιπόν, εδώ με τον Αλέξανδρο να θέλει να σας δώσει ένα χάδι, να σας κάνει ένα χαδάκι για τα πολύ ωραία σχόλια που μας στέλνετε. Εδώ στην θέση τη γνωστή αυτή που είναι για λίγες εμφανίσεις ακόμη, μιας και τελειώνουν τα vlog μας σε λίγες ημέρες, αλλά και έχουμε μόνο σήμερα να ανοίξουμε κουτί και αύριο δεν έχουμε άλλη μέρα. Μέχρι 25 πάνε κάποια, τα vlog μας θα πάνε μέχρι και 26, δηλαδή θα σας δείξω μέχρι και την ημέρα των Χριστουγέννων και μετά θα σταματήσουμε. Πω με μια να σε τα πολλά αυτά. Τι? Κοίτα, wow, για να δούμε τι έχει το νούμερο 24. Wow, τελείωσε. Ένα primer, μία βάση, primer, κοίτα το κουτί. Στις Lancome, στο νούμερο 24. Τι είπαμε, 24 δεν είπαμε, δεν υπάρχει κι άλλο, όλα τα λεπτά έχουμε ανοίξει. Όπου έχει μέσα κάτι μικρούλια αρωματάκια από αυτό το Λαβιεμπέλ. Νομίζω το Λαβιεμπέλ δεν είναι, κάνω λάθος ρε παιδιά. Το Λαβιεμπέλ νομίζω είναι, αλλά έχει δύο μέσα και μου κάνει εντύπωση. Είχε δύο από λάθος τώρα ή όντως έχει δύο, δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση που έχει δύο. Αυτό δεν έχει 25, καλά δεν τα είδα. Ναι, δεν έχει. Η μαμά θα ξυλώσει τώρα εδώ πέρα τον πύργο του Άιφελ. Γιατί θέλει να το βάλει στο κομμωδίνο του στον πύργο του Άιφελ η μαμά Αλέξανδρε. Look fantastic, αγαπημένα μου. Look fantastic που έχει μια μέρα παραπάνω από τα υπόλοιπα. Το νούμερο 24. Να το. Το νούμερο 25 για μεταξύ είναι μεγάλο. Για να δούμε τι θα έχει. Στο νούμερο 24 έχει ένα μολύβι για τα φρύδια από Lord & Berry. Αυτή η εταιρεία έχει πάρα πολύ ωραία μολυβάκια. Έχω ένα μολύβι χιλιών. Πάρα πολύ ωραίο.
Αχ, και μυρίζει και ωραία. Αχ, μυρίζει ξύλο. Πώς μυρίζουν τα μολύβια, τα καινούργια τα μολύβια που μυρίζει. Έτσι μυρίζει. Το καινούργιο το μολύβι εννοώ το αυτό που γράφουμε. Εντάξει, δεν μπορούσε να είναι καλύτερη η σημερινή βραδιά. Γιατί πέρα από το ότι περιμένουμε να έρθουν τα σούσι, έβαλε στάρ και έχει. Εντάξει. Και έχει μόνο στο σπίτι. Αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία. Αυτή είναι από τις πιο ωραίες σκηνές. Μόλις έχει βάλει διαφημίσεις το μόνο στο σπίτι και κάπου εδώ είπα να σας χαιρετήσω. Εν τω μεταξύ δεν σας είπα και τα καλά νέα της ημέρας. Ότι σήμερα ήρθε το πακέτο που γκρίνιαζε χθες. Ήρθε δηλαδή το πακέτο με τα 3 δώρα που σας είπα ότι περιμένω. Που είναι ένα για μένα, ένα τον μπαμπά μου, ένα για τον γαμπρό μου. Από την καθεμιά μας που σας είπα. Εντάξει, ό,τι συζητούσα σε αυτό το vlog μας, την επόμενη μέρα κατά κάποιον μαγικό τρόπο γινότανε. Πάλι καλά που δεν τελείωσε και δεν περιμένω πλέον τίποτα. Σας αφήνω γιατί δεν έχω επεξεργαστεί απολύτως τίποτα. Έχει πάει ήδη 11 η ώρα και ποιος ξέρει τι ώρα θα τελειώσω. Και έλεγα να μην ξενυχτάω αυτές τις μέρες πριν τις γιορτές για να μην ξαναπιάσει πάλι εκείνο το πράγμα. Τέλος πάντων, θα σκεφτώ θετικά και σας αφήνω και θα τα πούμε πάλι αύριο.